Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου θα ξεκινήσει για εμάς, για την Επίδαυρο, λοιπόν, στις 25 Ιουνίου και θα φτάσει μέχρι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ των τελευταίων ετών. Εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι πιο μεγάλο. Νομίζω ότι φέτος θα δράξουμε τους καρπούς της περσινής επιτυχίας. Γιατί ήταν επιτυχία και το τι έγινε πέρσι στο φεστιβάλ και ο τρόπος που έγινε εν μέσω οικονομικής κρίσης, αλλά και τα μέτρα που πάρθηκαν στο υγειονομικό κομμάτι. Και φέτος νομίζω ότι μας εμπιστεύεται το θεσμό και οι παραγωγές και οι καλλιτέχνες, αλλά και γενικότερα η πολιτική ηγεσία, για να κάνουμε ένα μεγάλο φεστιβάλ. Θα είναι 3 μέρες στο Μεγάλο Θέατρο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 10 παραγωγές, μιλάμε δηλαδή για 30 παραστάσεις, και άλλες 12, και άλλες 14, συγγνώμη, στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, 7 διήμερες, σύνολο 44 πολιτιστικές βραδιές, και ακόμα θα υπάρχουν και κάποια δρόμενα παράλληλα με τα υπόλοιπα. Είμαστε αισιόδοξοι, νομίζουμε ότι θα πάει πολύ καλά. Η περσινή εμπειρία δίνει τόσο στο φεστιβάλ που το οργάνωσε άψογα τη δυνατότητα να λέμε ότι και φέτος θα πάμε πολύ καλά και από άποψη μέτρων, αλλά κυρίως και από άποψη κόσμου. Θα ξεκινάμε με εθνικό. Υπάρχουν μέσα, δεν είναι μόνο το εθνικό και το κρατικό Βορείο Ελλάδος όπως ήταν πέρσι. Στηρίζεται κυρίως το πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί πέρσι. Είναι ένα πολύ δυνατό, ας το πούμε έτσι, ένας πολύ δυνατός σχεδιασμός από άποψη καλλιτεχνών και παραγωγών. Νομίζω ότι όλες οι παραστάσεις ήταν sold out. Ήδη ξεκινάει η προπόληση και από ό,τι μαθαίνω πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Στο μικρό υπάρχει, πέρα από τις μουσικές βραδιές, οι οποίες κινούνται σε διάφορες κατευθύνσεις, θα έχει και κάποια θεατρικά πάλι πειραματικά, που νομίζω ότι δίνουν έτσι ένα ιδιαίτερο ύφος και στο χώρο, αλλά και στο θεσμό. Παράλληλα θα τρέξει και ο αγροτουρισμός Επιδαύρου. Μάλιστα, εμείς πολύ σύντομα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρουμε απόφαση για τους όρους της φετινής έκθεσης. Θα είναι περίπου στα περσινά, αν έχουμε στο μυαλό μας, περίπου στα περσινά επίπεδα και απόψη αποστάσεων και απόψη εκθετών. Νομίζω ότι ήταν ένα καλό crash test πέρσι για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε και γενικότερα το τι θέλουμε να κάνουμε με τον αγροτουρισμό. Πέτυχε. Είχαμε αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξη και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από την Περιφέρεια και από την ΠΕΔ, και αυτό ευελπιστούμε και φέτος. Και νομίζω ότι θα έχουμε ένα καλοκαίρι από τα παλιά, ας το πούμε έτσι, που πολύ πολύ το έχουμε ανάγκη, με προσοχή βέβαια, αλλά πλέον βλέπω και εγώ ότι και ο κόσμος προσέχει. Ήδη 2 Σαββατοκύριακα τώρα που έχουμε ανοίξει, το διαπιστώνουμε και στους επιχειρηματίες και στον κόσμο που έρχεται ότι υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία. Δεν φοβόμαστε, προστατευόμαστε και αυτό έχει σημασία. Νομίζω ότι θα πάμε στα περσινά επίπεδα. Δεν ήταν ότι κάποιος έλειψε, πολύ λίγοι έλειψαν πέρσι από αυτούς που θέλαμε να είναι στην έκθεση. Νομίζω θα πάμε στα περσινά επίπεδα και λίγο παραπάνω να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε και άλλους χώρους έτσι, για να εκθέσουν ο κόσμος τα προϊόντα του. Αυτό που έχει σημασία είναι να πάμε στο επόμενο βήμα και αυτό κοιτάμε με την ομάδα που έχει δημιουργηθεί με την Επιτροπή αυτή του Αγροτουρισμού, να πάμε στο επόμενο βήμα της αγροτουριστικής κουλτούρας. Η Επίδαυρος, να θυμίσω, ήταν η πρώτη περιοχή που έκανε πανηγύρι αγροτουρισμού, αγροτουριστική έκθεση, όταν ξεκίνησε με τον αείμνηστο Χρήστο Λαμπράκη τη δεκαετία του 90, μαζί με το Μουσικό Ιούλιο τότε. Και αυτή τη στιγμή ψάχνουμε πάλι να δούμε το βηματισμό μας και είναι η στιγμή να πάμε στο επόμενο βήμα και με σταθερές βάσεις. Είναι έτοιμοι και οι επαγγελματίες να στηρίξουν το φεστιβάλ και ο Δήμος να στηρίξει το φεστιβάλ μαζί με τους επαγγελματίες. Δηλαδή και φέτος δεν μειώνουμε τους χώρους εξυπηρέτησης των επισκεπτών μας. Τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα δίνουμε μεγαλύτερους χώρους για μία ακόμα χρονιά. Όχι ασύστολα, όμως όπως πρέπει για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Οι επιχειρηματίες έχουν ξεκινήσει. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι υπάρχει κούραση, πολύ κούραση. Αυτό το δεύτερο lockdown νομίζω ότι έριξε πάρα πολύ ψυχολογικά και οικονομικά τον επιχειρηματικό κόσμο. Θέλουμε να τα βλέπουν όλα θετικά και προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Ήδη ξεκινάμε και εμείς με τις παραγγελίες μας, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Κάποιες μικροεπεμβάσεις να φτιάξουμε έτσι κάποιες γωνιές του Δήμου για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, για να δώσουμε έτσι και έναν τόνο αισιοδοξίας. Νομίζω θα πάνε όλα καλά. Θα κάνουμε ταμείο εντός εισαγωγικών τον Οκτώβρη και θα είναι όλα καλά.